Σήμερα είναι η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν. Τα θέματα είναι η κατάργηση της παλιάς αρτοποιητικής νομοθεσίας και των συγκεκριμένων γραμμαρίων που έπρεπε να έχουν τα αρτοπαρασκευάσματα και ο άρτος, και το πώς θα πρέπει να ετοιμάσουμε, ας πούμε, τα μπελάκια στο μαγαζί, πώς θα πρέπει να κόβουμε τα τιμολόγια σχετικά με το βάρος και την πώληση του άρτου πλέον. Υπήρχε και μια συνάντηση με τον κύριο Γιακουμάτο της Ομοσπονδίας, όπου υπόθηκαν κάποια πράγματα και υπήρξαν και κάποιες δεσμεύσεις από την πλευρά του Υπουργού. Ναι, μέσα στην εβδομάδα υπήρξε συνάντηση του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο, με τον Υφυπουργό, τον κύριο Γιακουμάτο. Θα μας ενημερώσουν σχετικά ο πρόεδρος σήμερα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που βρίσκεται εδώ σήμερα για να ενημερώσει τα μέλη μας. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας και για εσάς αλλά και για τους καταναλωτές? Θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο επιτυχής η αλλαγή της, η κατάργηση της παλιάς αρτοποιητικής νομοθεσίας. Διότι στην παλιά αρτοποιητική νομοθεσία υπήρχαν συγκεκριμένα βάρη και μπορούσε ο καταναλωτής να επιλέξει σε ποιο μαγαζί, σε ποιο κατάστημα μπορεί να προμηθευτεί το ψωμί του αναλόγως στην τιμή. Γνώριζε ότι τα βάρη σε όλα τα αρτοπία είναι τα ίδια. Πλέον δεν είναι έτσι. Πλέον το ψωμί πωλείται με το κιλό, οπότε έχει δικαίωμα να βγάλει σε όσα γραμμάρια θέλει το ψωμί. Από πότε ξεκίνησε να ισχύει στην αγορά? Ήδη υπάρχουν τέτοια καταστήματα που πουλάνε το ψωμί με το κιλό? Ήδη έχει ξεκινήσει. Απλά σήμερα πρέπει να κάνουμε ενημέρωση τα μέλη μας για να συμμορφωθούν με την νέα νομοθεσία. Θα αποκρίθηκα στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων Αρτοπιών Δράμας και θα είμαι σήμερα μεταξύ των συναδέλφων. Το πιο σπουδαίο θέμα που θα κυριαρχήσει στην Γενική Συνέλευση είναι η αλλαγή στην αρτοποιητική νομοθεσία. Αυτό που λέμε οι τελευταίες αλλαγές που γίνανε στο γάλα και στο ψωμί. Άλλο θέμα είναι, θα συζητήσουμε για το επικείμενο συνέδριο τον Οκτώβριο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και θέματα τοπικά που θα θέσουν οι συνάδελφοι αρτοποί του νόμου δράμας. Μέσα σε αυτά θα συστήσω στα μέλη αυτό το διάστημα που βιώνει η Ελλάδα την μεγαλύτερη κρίση, να κάνουν όσο μεγαλύτερη, θα πω, συγκράτηση στις τιμές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία σοβαρή αύξηση του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων. Θέλετε ενέργεια, θέλετε φόροι, θέλετε όλα τα είδη, γιατί αρκετά είδη είναι, οι τιμές διαμορφώνονται διεθνώς, όλα τα είδη έχουν αυξηθεί. Και με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης θα συστήσω να συγκρατήσουν όσο γίνεται πιο χαμηλά τις τιμές. Κύριε Μούσκη, υπήρξε μια συνάντηση με τον κύριο Γιακουμάτο. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα τα οποία υπήρξαν και πώς βλέπετε να εξελίσσει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπήρξαν και δεσμεύσεις από την πλευρά του Υπουργού? Με τον κύριο Γιακουμάτο κάναμε μια συζήτηση γύρω από όλα τα θέματα που αφορούν την αρτοπία. Όταν ήρθε η συζήτηση στο θέμα των τιμών, αυτό που επισημάναμε στον Υπουργό είναι ότι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο θέμα του ψωμιού λειτουργεί πολύ σωστά ο ανταγωνισμός. Και αναφέρομαι στον υγιή ανταγωνισμό. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από καταστήματα σε καταστήματα. Από έρευνες που έχουμε κάνει εμείς και είναι απόλυτα σωστές, η τιμή διαμορφώνεται από 60-65 έως 85 λεπτά. Αναφέρομαι στον μέσο όρο, στην φραντζόλα των 350 γραμμαρίων. Είπαμε στον Υπουργό ότι αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να συστήσουμε στα μέλη να συγκρατήσουν όσο γίνεται σταθερές τις τιμές. Και αυτό που ανέφερα πριν, παρόλο που υπάρχει αύξηση του παραγωγικού κόστους, να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις. Και ο Υπουργός, αναφέραμε στα μέλη αυτό που, στον Υπουργό αυτό που βλέπουμε κάποια διαστήματα τελευταία, στον τύπο ότι θα επανέλθει η κυβέρνηση για άλλες αλλαγές και στο γάλα και στο ψωμί, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αλλαγές, γιατί τότε θα είναι καθαρά εκχώρηση προνομίων σε ολίγους, ό,τι έγινε και την προηγούμενη φορά με την αλλαγή της αρτοποιητικής νομοθεσίας. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι όσο είναι εκείνος δεν θα γίνει καμία αλλαγή. Απλά ξεκίνησε ένας κύκλος συζητήσεων, τίποτα πιο σπουδαίο. Σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται για να ενημερωθούμε κι εμείς για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αρτοποιοί μας, ιδιαίτερα από την αθρώα εισαγωγή κατεψυγμένων
καταψυγμένο ψωμίο από την γειτονική Βουλγαρία, το οποίο δεν έχει ούτε καν τις προδιαγραφές, αλλά και πολλές φορές χρησιμοποιούνται διωγγωτικά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει κάποτε να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αγορά, για να μπορέσουμε πραγματικά να αισιοδοξούμε ότι θα γίνουν πολύ σημαντικές αλλαγές και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Εάν κάθε Έλληνας πολίτης αγοράζει κάθε μήνα 50 ευρώ ελληνικά προϊόντα, με τα επίσημα στοιχεία τα οποία μας δίνει η Eurostat και το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 152.000 θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργηθούν τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ αξιόλογο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, αλλά και πρέπει να στηρίξουμε και να μεγιστοποιήσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου από την είσοδο του τελωνίου της εξοχής, για να μπορέσουμε πραγματικά να ελαχιστοποιήσουμε αυτήν την αθρώα εισαγωγή προϊόντων, όχι μόνο κατεψυγμένου ψωμιού, αλλά και τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν ούτε καν τις προδιαγραφές τις οποίες απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι δουλειές που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες στην πόλη μας, στον νομό μας, και είναι και οι δουλειές που γενικώς στηρίζουν τη χώρα. Δηλαδή, αυτές οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που κρατάνε ακόμα και σήμερα ζωντανή όποια οικονομία έχει απομείνει. Εάν εκλείψουν αυτές οι δουλειές, το 1,5 εκατομμύριο, εγώ λέω 2 εκατομμύρια ανέργων, θα εκτεναθεί στα 4. Γιατί οι άνθρωποι, πέρα από την προσωπική τους εργασία, απασχολούν και ένα δυναμικό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Σε αυτήν λοιπόν την λογική, εμείς δεν κατανοήσαμε το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο έκανε ακόμα χειρότερη τη θέση των φουρνών των ανθρωπίνων, και δεν κατανοήσαμε τι ακριβώς θα επιφέρει προς όφελος των καταναλωτών που θα πάνε να πάρουν το ψωμί. Αυτό που εμείς βλέπουμε είναι να υπάρξει μίκρεμα της πίτας των αρτοπιών και να μεγενθυνθεί αυτό που εμείς λέμε trust του ψωμιού, όπως έχει γίνει και στο γάλα. Δηλαδή, μεγάλες επιχειρήσεις εργοστάσια ψωμιού, τα οποία θα εισάγουν κατεψυγμένα ζυμάρια από οπουδήποτε από τον κόσμο, ακόμα και από την Κίνα, από τον Πακιστάν, από την Γερμανία. Οφείλουμε να πούμε ότι με έναν πρόσφατο νόμο δημιουργήθηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά την διάθεση του ψωμιού. Υπήρξε μια αναστάτωση των αρτοπιών, που όμως ύστερα από μια συνάντηση που είχαν με τον νέο Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γιακουμάτο, ήρθαν σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την διάθεση του ψωμιού σε ένα ύψος, σε μια διακύμαση, παραδείγματος χάρη, για τα 350 γραμμάρια από τη διάθεσή τους από 0,55 μέχρι 0,75 δίνεται μια διάθεση, αλλά εκεί κινείται. Πληροφορούμε ότι και στον τόπο μας εδώ κεντρικά η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τους αρτοποιούς. Διότι επικαλούνται διάφορα ζητήματα λειτουργικά. Εμάς αυτό δεν μας αφορά. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη λαθρέα διακίνηση ψωμιού. Επίσης, στο θέμα της ποιότητας του ψωμιού, το παραδοσιακό δραμηνό ψωμί είναι αυτό το οποίο πρέπει να αγοράζει ο πολίτης, και το Υπουργείο πάντα λέει ότι στηρίζει την τοπική οικονομία, στηρίζει τις εργασίες. Αύριο θα έχουν και τα παιδιά των δραμηνών, θα δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Διαφορετικά, όλοι θα γίνουν μετανάστες, και δεύτερη φορά μετανάστευση δεν πρέπει να έχει ο τόπος.